Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Με χώρισε για λόγους υγείας ή χωρίζουμε κάποιον ή απορρίπτουμε κάποιον για λόγους υγείας. Έχω δύο διαφορετικές επιστολές. Η πρώτη επιστολή είναι από μια κοπέλα η οποία γράφει. Γεια σου Θέκλα. Παρακολουθώ φανατικά τα βίντεό σου από όταν σε ανακάλυψα. Είσαι εξαιρετική να ξέρεις πως έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο και ασκείς λειτουργία. ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπή μου. Είχα την ανάγκη να σου στείλω αυτό το mail έπειτα από μια τραυματική εμπειρία που βίωσα και με προβληματίζει ακόμα. Είχα δύο χρόνια σχέση από απόσταση με τον σύντροφο μου και σχεδιάζαμε να συγκατοικήσουμε. Σε κάποια φάση μου είπε ο γυναικολόγος πως έχω ενδομητριωσική κίστη και έκανα χειρουργείο γι' αυτό το λόγο το καλοκαίρι. Την ενδομητρίωση έχουμε μιλήσει Έχουμε κάνει βίντεο σχετικά με την ενδομητρίωση. Φυσικά, η κάθε περίπτωση σου είναι διαφορετική, όπω είχαμε πει και σε εκείνο το βίντεο. Η οικογένεια του συντρόφου μου, επειδή ενημερώθηκε από τον ίδιο για το ότι θα χρειαστεί να κάνω μια επέμβαση γυναικολογική για μια κίστη, προσπάθησαν να με πείσουν να πω σε δικό του γιατρό και επειδή δεν έγινε κάτι τέτοιο, έδειξαν δυσαρέσκεια στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Γιατί άραγε η οικογένεια του συντρόφου σου ήθελαν να σε πάνε σε δικό του γιατρό, Μήπω λοιπόν, για να ξέρουν από πρώτο χέρι τι γίνεται με την υγεία σου. Τελικά από την επέμβαση προέκυψε πως εκτός από την κίστη είχα και διάχυτη ενδομητρίωση. Το ανέφερα στο σύντροφό μου. Δεν το ανέλησα όμως, ένιωθα μια ανασφάλεια ακόμα, καθώς ήταν όλα πρόσφατα για μένα, αλλά και εκείνος δεν θέλησε να ρωτήσει λεπτομέρειες. Η ερώτηση που μου είχε κάνει δύο-τρεις φορές ήταν αν μου έκαναν ζημιά. Όταν βρεθήκαμε από κοντά, του είπα και για τη θεραπεία που έπρεπε να κάνω μετά το χειρουργείο. Του είπα ακόμα πως μερικές μέρες μετά θα πήγαινα στο γιατρό για τη θεραπεία. Τελικά κατάφερε η μητέρα του με πλάγιο τρόπο, με αφορμή κάτι άλλο, να αποσπάσουν το ιατρικό μυστορικό. Εγώ το αντιλήφθηκα και έσβησα το σημείο που έγραφε ενδομητρίωση. Όμως εκείνη ήταν ενημερωμένη από εκείνον και με την αιτιολογία πως υπήρχε κάτι που τους το έκρυψα τον επηρέασα. Εκείνο ενώ δεν του είχα κρύψει τίποτα, ταυτίστηκε μαζί του και έφυγε από τη σχέση. Να πάει στο καλό και να μην μα ξαναγράψει. Πήρε ένα email από τη μητέρα του, δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Στο τηλέφωνο είχε τύχει να μιλήσουμε. Που έλεγε το email από τη μητέρα του πω: Αν χάσει κάποιο την εμπιστοσύνη από σοβαρού ανθρώπου, δεν την κερδίζει ποτέ ξανά. Είστε εξαιρετικά σοβαροί άνθρωποι. Συγχαρητήρια. Μπράβο! 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 Ιρωνικά το λέω, ε. Ακολούθησε τηλέφωνο με τον ίδιο που με ρώτησε γιατί μα κοροϊδεύει. Α, του κοροϊδεύει σωματικό, είναι μια ομάδα όλοι αυτοί. Όλου μαζί θα παντρευτεί. Θα παντρευόσουν, ε, θα συγκατοικούσε. Αφού υπερασπίστηκα τον εαυτό μου και του είπα πω ήταν ενήμερο ο ίδιο για όλα και επειδή τη μητέρα του δεν την είχα γνωρίσει από κοντά, δεν ήμουν έτοιμη να το μοιραστώ μαζί τη. Αφού υπερασπίστηκα τον εαυτό μου, του είπα πω αυτό ήταν ενήμερο ενώ τη μάνα σου, αφού δεν την ήξερα καλά, πώ να το μοιραστώ μαζί τη. Ήμασταν πολύ καλά μέχρι εκείνο το σημείο και γι' αυτό το λόγο και θα έπαιρνα το ρίσκο να μετακομίσω. Μην αναφέρω πω έχασα δουλειά και σπίτι πέρα από την εγκατάλειψη που βίωσα. Το παλιό τα παλιό παιδά όλοι του οικογενειακώ. Αν νομίζει κι εσύ πω είναι ένα θέμα για το YouTube, θα ήθελα να δω σχόλια με αφορμή την ιστορία μου Καθώ και στη διαπίστωση που έκανα πω τα προβλήματα υγεία φοβίζουν του άντρε. Όλου του παλαβού του φοβίζουν τα προβλήματα υγεία. Όλου όσου είναι μικρόκαρδοι και μικρόψυχοι. Αρκετέ από τι γυναίκε που το συζήτησαν, που το συζήτησα, μου είπαν πω δεν θα έλεγαν τίποτα για την επέμβαση σε εκείνον, αφού δεν ήμασταν και παντρεμένοι και ήμασταν και από απόσταση. Πρέπει να είμαστε διπλωμάτε οι γυναίκε. Όχι, πρέπει να λέμε την αλήθεια για να φαίνεται ποιοι είναι λιγόψυχοι, να φεύγουν, να πάνε στο καλό. Εγώ ήθελα μια υγιή σχέση. Ένιωσα άσχημα που κατέφυγα στην πράξη του να σβήσω τη λέξη ενδομητρίωση, αλλά ήμουν υποποίηση. Αγάπη μου και να μην έσβηνε τη λέξη ενδομητρίωση, πάλι θα έκαναν θέμα γιατί αυτό το είχε πει ότι είχε ενδομητρίωση. Τώρα που κάνω μια δεύτερη ανάγνωση των παραπάνω, μου φαίνεται και εμένα απίστευτο το πόσα πράγματα πήγα στραβά, όμω έγιναν έτσι ακριβώ, δυστυχώ. Η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει αυτά που φανταζόμαστε. Τι να πω. Απαντάω στη φίλη σύντομα. Είναι φανερό πως σε εξέταζα σαν άλογο προς αγορά. Αχ! Σε ευχαριστώ πολύ Θέκλα μου απαντάει, χάρηκα πολύ για την απάντηση. Να προσθέσω μια σημαντική, όπως καταλαβαίνω τώρα μετά από τα γεγονότα, πληροφορία. Ο πρώην σύντροφος μου αποκάλυψε τελευταίος πως είναι ομογενής από Αλβανία. Μάλιστα... Μέχρι τότε πρέπει να είχε προσπαθήσει μια-δυο φορέ να μου το πει, αλλά δεν βρήκε το θάρρο. Δηλαδή αυτό ντρεπόταν που είναι βορειοπυρότη. από Απαλβάνια αυτό σημαίνει. Έλεινα βορειοπυρότη ο οποίο είχε αλβανική υπηκότητα. Δεν γνωρίζω πολλά για την ιστορία των βορειοπυρωτών, αλλά πρέπει να ήρθε ένα κύμα μεταναστών των 1992 Ελλάδα. Ναι, όντω είχε έρθει το 92. Είναι άνω των 30 ετών, γεννήθηκε στην Αλβανία, ήρθαν να αφήνουν όταν ήταν μικρό και τα καλοκαίρια πήγαιναν Αλβανία έχουν παππού και γιαγιά εκεί. Το επίθετο του είναι ελληνικό και μου είπε πω μιλάνε ελληνικά οι πρόγονοι στην Αλβανία. Είναι Έλληνε και ο ίδιο αισθάνεται δύο φορέ πιο Έλληνα. Βεβαίω οι βορειοπυρώτε είναι Έλληνε. Εννοείται ότι είναι Έλληνε. Στο σχολείο είχε δεχτεί ρατσισμό, στο πανεπιστήμιο όχι. Έχω ακούσει πω στην Αλβανία έχει αντιλήψει που είχαμε οι Έλληνε πριν 30 χρόνια. Πριν 30 ίσω χρόνια. Γι' αυτό ίσω και τι γυναίκε να τι κοιτάζουν σαν άλογα προ αγορά. Και όχι μόνο στην Αλβανία, και στην ελληνική επαρχία και στην ελληνική κοινωνία και στην κυπριακή κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι με τόσο πολύ μικρή ψυχή και μικρή καρδιά και μικρό μυαλό, μικρόνοες, οι οποίοι απορρίπτουν έναν άνθρωπο για ένα θέμα υγεία και δεν απέρριψαν έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζαν. Μιλάω για τον πρώην σου. Δεν απέρριψε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν, δεν ήσουν μια κοπέλα που του την έκαναν προξενιό και να ρωτήσει ποιο είναι το ιατρικό της ιστορικό, μην τυχόν και δεν ταιριάζουμε κλπ. Και, λοιπά και λοιπά. είναι ή μην τυχόν και εμείς είμαστε πολύ σπουδαία οικογένεια και να αποδεχτούμε να παντρευτεί το παιδί μας μια κοπέλα με δομητρίωση. Μια γυναίκα με την οποία είχε σχέση δύο χρόνια. Μια γυναίκα η οποία αποφάσισε να μετακομίσει εκεί που ήταν αυτός, να αφήσει το σπίτι της, τη δουλειά της, έκανε τόση θυσία για τη σχέση τους και αυτό επειδή του είπε η μαμά του και η οικογένειά του, δεν ξέρω τι του είπαν, ότι μην την πάρει αυτήν, γιατί μπορεί να τη έκαναν ζημιά από το χειρουργείο και να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Εδώ να πω ότι εγώ άκουσα για πρώτη φορά τον όρο ενδομητρίωση, όταν ήταν ο γιο μου βρέφο, που γνώρισα μία κοπέλα, η οποία είχε μωρό στην ίδια ηλικία, είχε ένα μωρό στην ηλικία του γιού μου και ένα μωράκι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το γιο μου, η οποία μου είχε πει ότι όταν σπούδαζε στην Αμερική Τη είχε γίνει η διάγνωση πω είχε ενδομητρίωση πολύ σοβαρή μορφή, και όμω παρόλα αυτά έμεινε έγκυο χωρί να, χωρίς να, το θέλει. Δηλαδή ήταν προγραμμάτιστη η εγκυμοσύνη τη η πρώτη, και γέννησε δύο παιδιά υγιέστατα. Ενώ είχε σοβαρή μορφή ενδομητρίωση. Δεν σημαίνει ότι αν μια κοπέλα έχει ενδομητρίωση δεν μπορεί να κάνει παιδί. Μια κοπέλα όταν έχει ενδομητρίωση, αυτό που σημαίνει ότι υποφέρει και ταλαιπωρείται η ίδια και αν την αγαπάμε πραγματικά. Αν την αγαπάμε πραγματικά τη γυναίκα μα, τη φιλενάδα μα, ή το φίλο μας όπως θα δούμε στη συνέχεια, μένουμε μαζί του και τον στηρίζουμε επειδή τον αγαπάμε. Τι, τι, τι νοοτροπία είναι αυτή παλιακή, εντελώς παλιακή νοοτροπία, εντελώς μια νοοτροπία η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το στοιχείο της ερωτικής αγάπης. Ότι αγαπούμε έναν άνθρωπο και τον αγαπούμε με ό,τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Και τα καλά του και τα κακά του και τις ευκολίες του και τις δυσκολίες του άκουσε εκεί να έχει δύο χρόνια σχέση με την κοπέλα και να του πει μετά η μάνα του ότι επειδή ανακάλυψε ότι έχει ενδομητρίωση να την παρατήσει γιατί τους ξεγέλασε. Τώρα να δεις η ζωή τι ωραία που τα ξεπληρώνει όλα αυτά. Τώρα να δεις τι ωραία που τα ξεπληρώνει η ζωή. Όχι εσύ, η ζωή από μόνη της θα έρθει να αποκαταστήσει τη φυσική δικαιοσύνη και το έχω δει πολλές φορές αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Πάμε στη δεύτερη επιστολή. Καλησπέρα Θέκλα μου. Θα μπορούσε να κάνει ένα βιντεάκι σχετικά με την παρέμβαση των γονέων στι σχέσει των παιδιών. Συγκεκριμένα έχω σχέση εδώ και ένα χρόνο περίπου με ένα παιδί στην ηλικία μου. Είμαστε και δύο άνω των 30. Και οι γονεί μου είναι αντίθετοι προ αυτό γιατί το παιδί έχει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. Οι γονεί μου θεωρούν ότι η ασθένεια αυτή είναι εξελεκτική και κληρονομική. Οι γονεί σου είναι ιατροί, είναι γενετιστέ, είναι οι γονεί σου. Δηλαδή ότι τα παιδιά μου θα αποκτήσουν το ίδιο νόσημα και παίρνοντα ένα παράδειγμα από ένα γνωστό του που είχε και ο ίδιο και το παιδί του, είχε και ο ίδιο και το παιδί του απέκτησε το ίδιο νόσημα και δεν μπορεί να περπατήσει κατά τα λεγόμενά του. Βεβαίω κατά τα λεγόμενά του. Με αποτρέπουν να δημιουργήσουν οικογένεια με το συγκεκριμένο πρόσωπο και είναι πολύ αντίθετη με τη σχέση αυτή. Πράγμα το οποίο με έχει προβληματίσει καθώ είμαι σε ηλικία γάμου και οι δημιουργία οικογένεια. Να σημειωθεί ότι με τη σχέση μου πέρα από το θέμα που εξαιτία των επιχειρημάτων των γονιών μου έχει δημιουργήσει αρκετέ ανασφαλεί, νιώθω πολύ ευτυχισμένη στη σχέση μου. Ήθελα να μάθω τη γνώμη σου και αν ήσουν στη θέση μου ή αν η κόρη σου είχε το συγκεκριμένο δίλημα, τι θα τη συμβούλευε. Εγώ θα συμβούλευα την κόρη μου, εάν με τον άνθρωπο που είναι μαζί έχει υγιή σχέση, την αγαπάει, τη σέβεται, τον αγαπάει, το σέβεται, ταιριάζουν και είναι να προχωρήσει. Σε ευχαριστώ θερμά. Και ελπίζω να δω το θέμα μου σε ένα από τα βιντεάκια σου στο YouTube, το οποίο παρακολουθώ ανελειπώ με φιλικού χαιρετισμού. Λοιπόν, λόγω τη δουλειά μου ω ψυχολόγου, έχω δει πολλέ ιστορίε ανθρώπων. Μία ιστορία που με είχε κατασυγκλονίσει ήταν η ιστορία μια γυναίκα, η οποία ήταν ερωτευμένη με έναν άνδρα, ο οποίο είχε μεσογειακή ανεμία β. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μεσογειακή ανεμία Β και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στην ηλικία τη δικιά μου, για παράδειγμα, που είναι ασθενεί με μεσογειακή ανεμία Β. Στι μέρε μα δεν γεννιούνται συνήθω παιδιά με μεσογειακή ανεμία Β και γιατί υπάρχει πρόληψη ώστε να γίνονται αναλύσει αίματο και όποιο είναι φορέα μεσογειακή ανεμία Β, εάν θα κάνει παιδί με κάποιον που είναι φορέα, να γίνει το παιδί με κάποιο τρόπο που να αποφευχθεί η γέννηση ενό παιδιού μεσογειακή ανεμία. Η δυστυχώ σε κάποιε άλλε περιπτώσει γίνεται προγεννητικός έλεγχος τη 16η εβδομάδα περίπου της κύησης και κάποιοι γιατροί συστήνουν στις εγκυμονούσες εάν το τεστ δείξει ότι το παιδί έχει μεσογένεια μία βήτα να τερματίσουν την κοίηση, όπως και να έχει. Αυτή η κοπέλα ήταν πολύ ερωτευμένη, είχαν μια πολύ όμορφη αγαπητική σχέση με έναν άνδρα που είχε μεσογειακή ανεμία β. Οι γονεί τη δεν τη επέτρεψαν να τον παντρευτεί. Μάλιστα, της έκαναν τρομερό ψυχολογικό πόλεμο και όπως μου είχε πει και ίδια στην πορεία, ήταν ανώρημη τότε και επηρεαζόταν πολύ από τις απόψεις των γονέων της. Δεν τον παντρεύτηκε εκείνον τον άνθρωπο. Τελικά, παντρεύτηκε έναν άνθρωπο που ήταν υγιέστατος, δεν ήταν ούτε καν φορέα τη μεσογειακής ανεμίας β, γιατί 27% των Κυπρίων είμαστε φορεί τη Μεσογειακή Ανεμία Β. Και εγώ είμαι φορέα τη Μεσογειακή Ανεμία Β. Και τα παιδιά μου είναι φορεί τη Μεσογειακή Ανεμία Β. Και τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Υπάρχει περίπτωση, αν κάποιο που είναι φορέα τη Μισογένεια Ανεία Β, κάνει παιδί με κάποιον που είναι επίση φορέα. Υπάρχει ένα 25% περίπτωση πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με Μισογένεια Ανεία Β, 50% πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που είναι φορέα και 25% πιθανότητα να γεννηθεί παιδί το οποίο δεν έχει τίποτα. Αυτά είναι βασικά τη βιολογία. Γενετική. Βα, βα, βασικά στοιχεία κληρονομικότητα. Με, με βάση τους του νόμου του Μέντελα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν. Παντρεύτηκε έναν άλλον ο οποίος ήταν υγιέστατος και είχε έρθει κοντά μου, ε, πολύ ταλαιπωρημένη ψυχικά, σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, μετά από το γάμο, μετά από δύο παιδιά υγιέστατα, χωρίς κανένα θέμα υγείας που είχε κάνει με αυτόν τον άνδρα, ήταν πολύ δυστυχισμένη. Ο άνδρας της δεν την αγαπούσε, δεν την εκτιμούσε, δεν τη φερόταν καλά. Είχε κάνει κόμμα ο άνδρας τη, γιατί είχε γίνει κόμμα. Είχε κάνει μια παράταξη με του γονεί τη εναντίον τη και είχε πάρα πολλά θέματα. Και έκλαιγε, έκλαιγε και οριώντα στο γραφείο μου και έλεγε: Γιατί να ήμουν τόσο παλαβή, να διώξω από τη ζωή μου τον άνθρωπο που αγαπούσα, τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε τόσο όμορφη και αγαπητική σχέση, και να πάρω αυτό που μου είπαν οι γονεί μου. Και τώρα οι γονεί τη, τότε οι γονεί τη ήταν εναντίον τη. Επίση γνωρίζω περιπτώσει. Που έχουν παντρευτεί ανθρώπου με Μεσογειακή Ανεμία Β. Γιατί το θέμα τη Μεσογειακή Ανεμία Β είναι ένα θέμα το οποίο μάστιζε την Κυπριακή κοινωνία ε, πριν καμιά εικοσαριά-τριάνταρια χρόνια. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσει παιδιών νεαρών που είχαν Μεσογειακή Ανεμία Β. Γνωρίζω ζευγάρια που έχουν παντρευτεί. Ε, ένα που δεν έχει μεσογειογενεμία, μια κοπέλα που να έχει μεσογειογενεμία ή μια κοπέλα που να μην έχει ανεμία, κάποιον που να έχει μεσογειογενεμία και έχουν κάνει πολύ ευτυχισμένε οικογένειε και είναι υγιέστατοι. Γιατί για τη μεσογειακή ανεμία β υπάρχει θεραπεία. Μακροχρόνια θεραπεία, διαβίου θεραπεία, κάνουν μεταγγίσει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υπάρχει θεραπεία. Όπω επίση και για όλα τα νοσήματα και τα αυτόνοσα νοσήματα, όπω η ψωριασική αρθρίτιδα και τη ψωρίαση που έχει ο φίλο τη κοπέλα, υπάρχουν θεραπείε. Και δεν σημαίνει ότι κάποιο θα καταλήξει να μην μπορεί να περπατήσει. Και ακόμη, ακόμη, αν γνωρίζει ότι ένα άνθρωπο που αγαπά μπορεί να καταλήξει να μην μπορεί να περπατήσει, αν πραγματικά τον αγαπά, θα είσαι μαζί του. Έχω την περίπτωση ενό ζευγαρι... ζευγαριού φίλων μου, οι οποίοι γνωρίστηκαν σε μεγάλη ηλικία, ήταν και για του δύο δεύτερου γάμου. Ο άνδρα, όταν γνωρίστηκαν, ήταν σε αρχικά στάδια του αυτοάνωσου νοσήματο τη καταπλάκα κλίνηση. Το γνώριζε η γυναίκα ότι είχε ξεκινήσει να έχει καταπλάκα σκλήνση, τον αγαπήθηκαν, τέριαξαν, παντρεύτηκαν, ζουν μαζί. Αυτός τώρα α, μ, περπατάει με βοήθεια, ενώ ότι δε, δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς τον μπαστούνι ή χωρίς τη, το, το σύστημα που τον βοηθάει για να περπατήσει. Και όμως η γυναίκα μου έχει πει πολλές φορές ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον άνδρα, γιατί ταιριάζουμε, γιατί επικοινωνούμε γιατί έχουμε μια αγαπητική σχέση και είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη από τον... παρά όταν ήμουν με τον πρώην άντρα μου, ο οποίο είχε την υγεία του, αλλά δεν ταιριάζει με ψυχικά και πνευματικά. Τώρα, για το κομμάτι τη ενδομητρίωση, δηλαδή τι, τι, να πω και τι να μην πω και τι να σχολιάσω και τι να μην σχολιάσω. Ε, πραγματικά. Ε, είναι τραγικό. Τραγικό. Και θα τα βρουν μπροστά του, είπα προηγουμένω. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα όταν ήταν πάλι ο Λάζαρο μωρό. Όταν έχει μικρό μωρό, γνωρίζει και άλλε μαμάδε με μικρά μωρά. Η οποία κοπέλα αυτή τότε ήταν 40 ετών και είχε γεννήσει το πρώτο τη παιδί στα 40. Και εγώ ήμουν 22. Το Λάζαρο τον είχα γεννήσει στα 22. Και είχαμε γνωριστεί. Και μου έλεγε την ιστορία τη. Αυτή ήταν παντρεμένη για 12 χρόνια. Είχε παντρευτεί φοιτήτρια. Με τον πρώτο τη έρωτα. Προσπάθησαν πάρα πολύ να κάνουν παιδί. Δεν κατάφεραν να κάνουν παιδί και μάλιστα τότε είχαν πάει στο εξωτερικό και είχαν κάνει 12 εξωσωματικές προσπάθειες. 12. 12. 15 χρόνια τα μαντερμένα και τα 12 προσπάθειες. Ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα και στο τέλος ο άνδρας της την παράτησε γιατί της είπε είσαι στήρα, δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Και μετά που την παράτησε έμαθε κιόλας αυτή ότι αυτός την απατούσε ασύστολα. Και με γνωστέ τη και με άγνωστε τη. Η κοπέλα αυτή, λοιπόν, βρέθηκε στα 36 της διαζευγμένη, χωρίς παιδιά και με την πεποίθηση ότι τα στήρα. Σε κάποια φάση γνωρίζει έναν άνδρα ο οποίος είχε παντρευτεί ε, παλιότερα και η γυναίκα του, αντί να κάνει παιδί μαζί του, έκανε με τον κουμπάρο. Και χώρισε. Την είχε, τον είχε απαντήσει η γυναίκα του δηλαδή και τον είχε απαντήσει και με τρόπο τέτοιο έτσι, πολύ, πολύ έτσι τρανταχτό. Γνωρίστηκε με αυτό το παιδί και του είπε από το πρώτο ραντεβού, ξέρεις εγώ είμαι στήρα. Ήμουν παντρεμένη, του είπε όλη την αλήθεια. Ήμουν παντρεμένη, την αλήθεια όπως την νόμιζε δηλαδή τότε. Ήμουν παντρεμένη ε, 15 χρόνια, έχω κάνει πόσες εξωσωματικές, χωρίς επιτυχία, και έχω, είμαι στήρα, να το έχει υπόψη σου. Αυτό τη είπε: Εγώ θέλω αγάπη μόνο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ταιριάζουν πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι, Ταιριαζαν και ταιριάζουν πάρα πολύ. Αποφάσισαν να προχωρήσουν. Από το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα μαζί, έμεινε έγκυο και έκανε άλλα τέσσερα παιδιά. Έχει πέντε παιδιά σήμερα. Το οποίο το τελευταίο το γέννησε στην ηλικία του 47 ετών. Η γυναίκα αυτή η οποία ήταν στήρα και σε κάποια φάση λέω, κόρη. Ο πρώην άνδρα σου τι έγινε, έκανε παιδί. Μου λέει ξαναπαντρεύτηκε και δεν έκανε παιδί. Τελικά αυτό ήταν. Εκείνο ήταν που είχε θέμα γονιμότητα. Όχι αυτή. Λοιπόν, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία έρχεται να δείξει ότι αν κάνει τον έξυπνο και τον σπουδαίο και είσαι υπολογιστή και χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου ή του βλέπει σαν άλογα προς αγορά όταν πρόκειται να προχωρήσεις στη δημιουργία γάμου ή οικογένειας, τότε θα σε δουν και σένα έτσι μετά. Ή θα έρθει η ζωή να σου δείξει, να σου αποδείξει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μετανιώσει εκ των υστέρων ότι δεν έδωσαν πραγματική ευκαιρία στον εαυτό τους να βιώσει μια υγιή σχέση όταν την είχαν, γιατί έλαβαν υπόψη τους τέτοιου είδους προκαταλήψεις. Εγώ έχω το εξή σκεπτικό. Ποιο εγγυεί, εγγυείται στον οποιονδήποτε από εμά ότι θα ζήσουμε μέχρι τα 90 μας ή μέχρι τα 100 μας. Ποιο μα εγγυείται ότι η ζωή μα θα διαρκέσει, ξέρω εγώ, άλλα 40 ή άλλα 50 χρόνια. Ποιο μα εγγυείται ότι αύριο θα βγούμε στον δρόμο και θα μα πατήσει ένα λεωφορείο και θα τελειώσουν. Ποιο μα εγγυείται ότι αν παντρευτούμε έναν άνθρωπο που είναι υγιή σωματικά, θα είναι σίγουρα και υγιή ψυχικά ή ότι θα περάσουμε καλά με έναν άνθρωπο ο οποίο θα είναι υγιή. Ποιο μα εγγυείται ότι εμεί δεν μπορεί να πάθουμε μια ασθένεια ανα πάσα στιγμή, η οποία να είναι και πολύ πιο σοβαρή και θανατηφόρα. Θα δηλαδή, επειδή γνωρίζει ο φίλο τη δεύτερη κοπέλα ότι έχει ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, σημαίνει ότι σίγουρα αυτό θα παραλύσει και σίγουρα δεν θα έχει καλή ζωή, ενώ αυτή που δεν έχει κάτι, οι γονεί τη σίγουρα θα είναι καλά. Να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αλαζόνες να χαιρόμαστε που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν θεραπείες για όλες τις ασθένειες, ακόμη και για το COVID-19 τώρα που γίνεται χαμός με την πανδημία, ήδη σε κάποιες χώρες έχουν αρχίσει και δίνουν κάποια φάρμακα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, δίνουν φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι κάνουν δουλειά και στην Ιαπωνία έχω ακούσει ότι δίνουν φάρμακα. Ενώ ότι η επιστήμη προχωράει, η ιατρική προχωράει και υπάρχουν θεραπείες για τις ασθένειες και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι εγώ είμαι καλά και είμαι γέστατο και δεν θα έχω ποτέ τίποτα. Στην επιλογή συντρόφου, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να έχουμε ερωτική έλξη εκατέρωθεν, δηλαδή να θέλουμε και οι δύο ένα τον άλλον, να υπάρχει ερωτική αγάπη, να υπάρχει τέριασμα, να υπάρχει καλή σχέση, υγεία, ψυχική επικοινωνία και να ταιριάζουν οι άνθρωποι και να είναι καλά μαζί. Για την πρώτη φίλη που έστειλε την επιστολή από τη στιγμή που ο φίλο σου είναι τόσο μαμάκια και είναι τόσο παλιά κελέ, παλιό κεφάλι που λέμε, άστο. Και σου λέω δεν είναι, μόνο, δεν είναι ειδικά επειδή είναι βορειοπυρότη, θα μπορούσε και ένα από τη Μακεδονία και ένα από, τη, από την Πελοπόννησο και ένα από την Κύπρο να έχει την ίδια νοοτροπία. Και αυτό και η οικογένειά του. Που είναι η νοοτροπία παλιακή. Για τη δεύτερη την κοπέλα είναι κρίμα να χαλάσει τη σχέση σου, γιατί έτσι όπω πα να τη χαλάσει, ε, βασισμένη πάνω στους φόβους και τις προκαταλήψεις του γονέων σου. Η γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι να πας σε ένα ψυχολόγο μαζί με το τέρι σου, να συζητήσετε το τι συμβαίνει και να βοηθηθείτε να ενδυναμωθεί σχέσει σας μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Για την πρώτη την κοπέλα και σε ένα η ψυχοθεραπεία θα σου κάνει πάρα πολύ καλό για να ξεπεράσεις το τραύμα αυτού του παλιόπαιδου που σε ταλαιπώρησε τόσο πολύ και αυτός και η οικογένεια του. Και κόρη μου σου εύχομαι τα καλύτερα με την υγεία σου. Ε, υπάρχει και στο Facebook μια σελίδα για την ενδομητρίωση. Βρε το βίντεο στο κανάλι που έχει σχέση με την ενδομητρίωση, που από κάτω έχω βάλει και, και την δι, ηλεκτρονική διεύθυνση τη της ελληνική ομάδα για ε, 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 συμπαράσταση γενικών μεταξύ του για το θέμα τη ενδομητρίωση. Και ε, να σκέφτεσαι ότι έχει ξεφορτωθεί πολλά προβλήματα. Γιατί κάτι τέτοιο στην αρχή δείχνει τρόπο σκέψης και λειτουργίας και προδιαθέτει για το τι είδου άνθρωπος είναι ο καθής. Δεν θα ήθελα με τίποτα η κόρη μου να πάρει έναν άνδρα του οποίου η οικογένεια του να μετράει την, πιθανή νύφη του σαν άλογο που το εξετάζει, σαν καϊδούρι που το εξετάζει αν έχει καλά δόντια και αν είναι υγιές για να το αγοράσουν. Ή ο γιο μου να πάρει μια γυναίκα που η οικογένεια της και η ίδια να τον βλέπουν σαν ένα υποκείμενο αν τους κάνει το υποκείμενο. Δεν θέλω τέτοιου ανθρώπου στι ζωέ μα, δεν θέλω τέτοιου ανθρώπου στι ζωέ των παιδιών μου. Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω τι θα κάνουν τα παιδιά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να επέμβω και να πω. Ε, αν για παράδειγμα έρθει η κόρη μου και μου πει: Ξέρει, έχω σχέση με κάποιον που είχε ένα θέμα υγεία και δεν σου πω παράτατον γιατί είχε ένα θέμα υγεία. ή αν είχε αυτό στο, στο γιο μου. Ε, οι άνθρωποι έχουμε μια ολιστική αξία, μια ολοκληρωμένη αξία και η ευτυχία δεν δίνεται μόνο από την υγεία. Η ευτυχία δίνεται από ένα σύνολο παραγόντου. Και αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν μόνο τα εξωτερικά, μόνο την συμβατική υγεία και την οικονομική κατάσταση, είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν τα βασικά, που τα βασικά είναι η ψυχική υγεία, ψυχική ισορροπία, αγάπη, πνευματικότητα και ανθρωπισμός, ανθρωπιά. Άνθρωποι, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Είναι σίγουρο πω όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Όπω είναι σίγουρο πω όσοι ζούμε, γεννηθήκαμε, είναι εξίσου σίγουρο πω θα πεθάνουμε. Στο ενδιάμεσο, επιλέγουμε αν θα ζήσουμε τη ζωή μα με αγάπη και αξιοπρέπεια και σεβασμό προ εαυτού και αλλήλου, ή αν θα είμαστε λίγοι. Σα αγαπώ πολύ.